Η Burger Project και τα Kim ενώνουν τις δυνάμεις τους. Τάφερε η ζωή και συναντήσαμε τους Burger και το πράγμα έδεσε αμέσως. Ήρθε αυτή η γνωριμία και πραγματικά έτσι μας έδωσε φτερά. Μια ανανέωση. Η Burger Project με τα Kim. Οι αριθμημένοι του Ηλίας Κανέτη θα ξαναμετρηθούν στο υπόγειο του Ιδρύματος Κακογιάννη. Ξέρουμε πότε θα έρθει η στιγμή. Αριθμημένοι άνθρωποι σε αριθμημένη ζωή. Έχω αγωνία, μου κόφει μαγιονέζα. Μήπως έχετε ακούσει για ένα pop-up εστιατόριο που εμφανίζεται κάθε Τετάρτη στην Οδό Πειραιός? Ένα εστιατόριο από ερασιτέχνες μάγειρες, συσίτιο για φίλους, σε χαμηλές τιμές. Δηλαδή κάθε Τετάρτη είναι αφιερωμένη σε μια κουζίνα. Η Νάνση Μπούκλη είναι μια νέα ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Λεπής, της ομάδας Όχι Παίζουμε. Είμαι η Νάνση Μπούκλη, είμαι 25 χρονών. Ζω στα Εξάρχεια τα τελευταία 4 χρόνια και στην Αθήνα τελευταία 7. Αλλά το θέμα είναι γιατί θες να το κάνεις αυτό. Όχι μόνο να είσαι ηθοποιός, γενικότερα καλλιτέχνης. Γιατί θέλεις να ασχοληθείς με την τέχνη που έχεις επιλέξει. Για τα χρήματα, καήκαμε. Προτιμώ δηλαδή να, αν μου συμβεί αυτό, ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί ακόμα, να δουλέψω κάποια καφετέρια παρά να μιζεριάζω και να λέω πω, είμαι τώρα στο τάδε σύριαλ και δεν αρέσει καθόλου και πολύ εύκολα πράγματα. Προτιμώ να μην το κάνω, τόσο ώστε να είμαι και εγώ καλά και οι άνθρωποι που με έχουν πάρει στη δουλειά τους. Μια κυριακάτικη εκδρομή στο Τατόι. Βρισκόμαστε σήμερα στο Τατόι, μια ανοιξιάτικη μέρα, Κυριακή 1η Απριλίου, με μαζί μας περισσότερους από 200 Αθηναίους και Αθηναίες που ήρθαν για να ανακαλύψουμε την ιστορική διαδρομή προς τη Λίμνη Κιθάρα. Coming Dawn. Κάποιοι είναι αποφασισμένοι να μας μάθουν τα πάντα για τα κόμικς. Έχουμε αρκετούς Έλληνες δημιουργούς, πολλές καινούργιες εκδόσεις και μάλιστα έχουμε αρχίσει να κάνουμε και εξαγωγές. Πολλοί από τους Έλληνες φεύγουν και προς τα έξω. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου τα Σάββατα στην Αυλαία μας παρουσιάζει το Ταριρά. Η επικοινωνία δεν μπορεί να σταματήσει όποια κρίση και να υπάρχει. Αν δεν είναι είδος πολυτέλειας η μουσική είναι για όλους. Να κοιτάξουμε όλοι μας μέσα μας για να λύσουμε τα πιο σημαντικά πράγματα που είναι ο εαυτός μας και τα προβλήματά του, τα υπαρξιακά μας. Ten Centimeter Up. Μια παράσταση στην οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η τεχνική platform. Η τεχνική platform είναι πώς μπορείς να πεις μια ιστορία σε έναν περιορισμένο χώρο. Είναι 8 ηθοποιοί πάνω σε παταράκια ύψους 10 εκατοστών, 1x2 μέτρα. Πώς μπορούν να πούνε μια ιστορία. Όταν περιορίζουμε το χώρο, η φαντασία μας ανοίγει. Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist you? Ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος είναι το δημόσιο πρόσωπο του Six Dogs. Γεια σας, βρισκόμαστε στο Six Dogs, στην καρδιά του ιστορικού τριγώνου της όμορφης Αθήνας. Το Six Dogs είναι ένας all day, all night πολιτιστικός χώρος διασκεδάσεως. Και είμαστε εδώ στο Six Dogs. Ηλία, μου τι κάνεις? Από εδώ ο Ηλίας Καφόρος. Πολύ άξιος άνθρωπος γενικά, αλλά δεν μιλάει καλά ισπανικά. Οι ατενίστας ταξιδεύουν από τον κλειστό σταθμό Πελοποννήσου με εισιτήριο ένα ταγκό. Σήμερα έχουμε μία δράση στον
Χρήστας. Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια, ανοίξαμε το σταθμό για μια βραδιά. Ο Αλέξης Ζαφυράκης μετά το X Factor παίρνει την κιθάρα του και μας τραγουδάει να προχωράμε μπροστά. Walk On, εδώ και λίγες ημέρες, επίσημα στο YouTube. Σημαίνει συνέχισε να ονειρεύεσαι, συνέχισε να προχωράς, συνέχισε να προσπερνάς τις δυσκολίες σου, συνέχισε να αγαπάς, συνέχισε να δουλεύεις για αυτά που αγαπάς.